Κοιτάξτε, βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά στο ίδιο εργοθεατές, ανεξάρτητο ποιος είναι κυβέρνησης. Από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι στις σημερινές συνθήκες η κυβέρνηση έχει βαρύτατες ευθύνες. Και η βαρύτατες ευθύνες ακριβώς γιατί δεν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας από τις πυρκαγιές. Και αυτό ακριβώς, η έλλειψη του σχεδίου οδήγησε στα αποτελέσματα τραγικά τα οποία βιώνει ο λαός στις πυρόπληκτες περιοχές. Το λέμε αυτό γιατί ακριβώς ούτε μέτρα πρόληψης υπήρχαν, ούτε ακριβώς μέτρα συντονισμού που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και να μειώσουν τις επιπτώσεις, τις τραγικές επιπτώσεις των πυρκαγιών. Από αυτήν από λοιπόν, ό,τι και αν έκαναν οι πυροσβέστες με τις προσπάθειες τις οποίες κάνανε και οι υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες συνέδραμαν, δεν μπορούσαν ακριβώς να είναι αποτελεσματικές. Επί της ουσίας, και μιλάω με βάση και την πείρα την οποία έχω από τις επισκέψεις που κάναμε στις πυρόπληκτες περιοχές, οι ίδιοι κάτοικοι σώσανε και τις περιουσίες τους και τις ζωές τους με ελάχιστη βοήθεια. Και εδώ προκύπτουν μια σειρά ερωτηματικά σε σχέση με τις προτεραιότητες τις οποίες έβαλε η κυβέρνηση. Γιατί τόσο η φωτιά στην Εύβοια, ιδιαίτερα στην Εύβοια, όσο και στις υπόλοιπες περιοχές, και μιλάω για την Ηλία, αλλά και για την Ανατολική Μάνη, βλέπουμε ακριβώς τις τραγικές συνέπειες τις οποίες είχαν οι όποιοι σχεδιασμοί και προτεραιότητες της κυβέρνησης. Το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα σημαίνει τι σημαίνει. Σημαίνει αφενός μεν ότι οι ίδιοι κάτοικοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Ο ίδιος ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να δημιουργήσει ομάδες πυροπροστασίας και πυρασφάλειας από τυχόν νέα φαινόμενα, είτε αναζωπηρώσει είτε νέων πυρκαγιών που θα δημιουργηθούν, αλλά και ταυτόχρονα να διεκδικήσει και να απαιτήσει την πλήρη αποζημίωση στο 100% των καταστροφών των οποίων πάθανε χωρίς προϋποθέσεις για το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει και η Νέα Δημοκρατία αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δημιουργούν μια σειρά εξαιρέσεις τόσο όσον αφορά τις κατοικίες όσο πολύ περισσότερο αφορούν την παραγωγική δραστηριότητα, ιδιαίτερα την αγροτική παραγωγική δραστηριότητα. Και αυτό το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε, αυτό. Πάμε να πάμε σε ένα διάλειμμα. Κύριε Καραθανασόπουλε, δώστε μας 3-4 λεπτά. Θα έρθουμε σε ένα δεύτερο γύρο και με τον κύριο Κερίδη πρέπει να απαντήσει βεβαίως όσα άκουσε. Και ο Λάμπρος θέλει να θέσει και αυτός ερωτήματα. Επιτρέψτε μου μια κουβέντα. Επιτρέψτε μια κουβέντα και θα ολοκληρώσω ακριβώς. Είναι και η απώλεια του εισοδήματος που θα βγει για τα επόμενα χρόνια. Πολύ σημαντικό, κύριε Καραθανασόπουλε. Και βεβαίως τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα χωρίς γραφειοκρατική. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Η θέση της εργασίας και η πλήρης αποζημίωση στους παραγωγούς. Φέραμε ως παράδειγμα την ελιά. Η ελιά για να αποδώσει θέλει χρόνια. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Όπως και οι ελληνοκαλλιεργητές. Βεβαίως. Λέμε ότι είναι ένα διαχρονικό έγκλημα. Γιατί ακριβώς όλες οι κυβερνήσεις δεν φρόντισαν να προστατεύσουν προληπτικά το δάσος αλλά και τις περιουσίες και την ανθρώπινη ζωή. Αυτό φαίνεται διαχρονικά από τα στοιχεία τα οποία δίνονται, από τα μεγέθη τα οποία δίνονται για τη δασοπροστασία σε σχέση με άλλες δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται, όπως για παράδειγμα οι νατοικές δαπάνες, και γι' αυτό ακριβώς και ο κύριος Μενέντες κρατάει αυτή τη στάση, γιατί η Ελλάδα είναι ο καλύτερος πελάτης των Αμερικάνων και της πρόθεσης των Αμερικάνικων συμφερόντων αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Όμως εδώ πέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται και να αξιοποιείται ως δικαιολογία και να κρύβεται πίσω από αυτό η κυβέρνηση και η σημερινή από τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή, η οποία αξιοποιείται μάλιστα και ως εργαλείο για να αλλάξει χρήση και ο ορεινός όγκος αλλά και ταυτόχρονα και η γη. Γιατί ακριβώς αυτό το οποίο αποτελεί και το έφλεκτο υλικό είναι η εμπορευματοποίηση του δάσους. Το λέμε αυτό γιατί πολύ φοβόμαστε ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ διαφορετική
και για τους ορεινούς όγκους της πατρίδας μας, αλλά και πολύ περισσότερο για την επαρχία, όπου επί της ουσίας μια σειρά δραστηριότητες οι οποίες στηρίζονται στην αγροτική παραγωγή επί της ουσίας θα εκλείψουν. Γιατί με τις προϋποθέσεις που βάζει η κυβέρνηση, που έχει διαμορφωθεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορούν να παραμείνουν στις περιοχές. Τόσο όσον αφορά τους ελαιοκαλλιεργητές, τους κτηνοτρόφους, αλλά και τους ρητονοκαλλιεργητές. Γιατί εδώ μιλάμε για μια απώλεια εισοδήματος, που θα υπάρχει μια μεγάλη διάρκεια χρονική. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς απαιτούμε αφενός μεν ο ίδιος ο λαός, και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε στο ΚΚΕ, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να διεκδικήσει την πλήρη αποκατάσταση χωρίς προϋποθέσεις, γιατί εδώ υπάρχουν μια σειρά προϋποθέσεις που εξαιρούν πολύ μεγάλο κομμάτι των αυτών που έχουν υποστεί καταστροφές από τις πυρκαγιές, και ταυτόχρονα να οργανώσει την πάλη για να μπορεί να παραμείνει στις περιοχές. Μάλιστα. Για να μπορεί ακριβώς να έχει μια ζωή με αξιοπρέπεια την επόμενη μέρα.